Όπως και χθες το ίδιο λοιπόν. Για να δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο Γιώργος ο Γεωργίου γενικότερα. Και φέτος έχει εξαιρετική έτσι επίδοση όπως πέρυσι. Για να δούμε, πάμε στην πρώτη. Απόση κόρη όμορφη του Μάρτη έτη δείχνει. Σημαίνει Α. Το Μάρτιο δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας στον ήλιο. Β. Ο Μάρτιος είναι κακόδιχος μήνας. Γ. Ο Μάρτιος δεν είναι καλός μήνας για την αρχή μιας σχέσης. Δ. Οι γυναίκες πρέπει να μένουν στο σπίτι το Μάρτιο. Ή Ε. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τις όμορφες κόρες τους. Απόση κόρη όμορφη του Μάρτη έντι δείχνει. Περιμένουμε. Να μας πείτε τι πιστεύετε. Ποια από τις πέντε είναι η σωστή? Η Α. Το Μάρτιο δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας στον ήλιο. Σωστά. Καίει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο ήλιος. Γι' αυτό βάζουμε και τον μωρό. Σχολεία. Α, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, να προσέξετε το Μάρτιο. Έχουμε ακόμα καιρό για το Μάρτιο. Είσαστε έτοιμοι? Πριν περάσουμε. Δεν πρέπει να μάθουμε από τον Γιώργο Γεωργίου τι συμβαίνει δηλαδή. Βεβαίως. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό με το Μάρτιο? Γιατί θέλουμε να μας λυθούν κάποιες απορίες. Απόση κόρη όμορφη, το Μάρτιν έντι δείχνει. Τον Μάρτιο δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας στον ήλιο. Ο παρατηρητικός λαός διαπίστωσε ότι τον Μάρτιο, που ο ήλιος είναι πιο χαμηλά, οι ακτίνες του είναι πιο βλαβερές για το δέρμα. Δερματολογικές συμβουλές γεννημένες από την παρατήρηση. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα και φέτος. Επόμενο. Η όρνη θα πριν να γλωσσέψει πετεινό γυρεύκι. Λέγεται Α για παιδικούς έρωτες, Β για πράγματα που γίνονται προθύστερα, Γ για κότες που δεν δίνουν αυγά, Δ για μεσήλικες ερωτομανείς γυναίκες ή Ε για όσους παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Η όρνη θα πριν να γλωσσέψει πετεινό γυρεύκι. Να απαντήσουμε. Να μας απαντήσετε και τι θα μας πείτε. Το Δέλτα. Δέλτα λέτε. Δέλτα λέτε. Σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Πάμε στην επόμενη. Ο αλουπός 100 χρονών και ταλεπούιν 110. Λέγεται Α για το παιδί πονηρών γονιών που είναι ακόμα πιο πονηρό. Β για όσους τεκνοποιούν σε μεγάλη ηλικία. Γ για χαζούς γονείς με έξυπνα παιδιά. Δ για πολύ νεαρούς γονείς. Ή Ε για όσους θεωρούν ότι είναι πολύ έξυπνοι αλλά δεν είναι. Ο αλουπός 100 χρονών και ο ταλουπού είναι 110. 10 παραπάνω δηλαδή από τον αλουπό. Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει όμως τούτο, Γιάννη? Τι σημαίνει? Ποια είναι η σωστή? Για το παιδί. Τι λέτε? Πέντε δεύτερα παιδιά. Αλφα λέτε. Για το παιδί πονηρό γονιών που είναι ακόμα πιο πονηρό. Πάμε στην επόμενη. Με το ένα φεγγάρι είναι πιέν και με το άλλον ήρθε. Λέγεται Α για βαριά άρρωστο που αναρρώνει, Β για σύντομη αποδημία και επάνωδο, Γ για ταξίδι που ξεκίνησε και τελείωσε νύχτα, Δ για ανθρώπους της νύχτας ή Ε για μακροχρόνια απουσία. Με το ένα φεγγάρι είναι πιέν και με το άλλον ήρθε. Πότε το λαλούμε? Το Ε. Υποστηρίζεται ότι είναι το Ε, δηλαδή για μακροχρόνια απουσία. Είναι όμως το Ε με το ένα φεγγάρι είναι πιέν και με το άλλον ήρθε? Όχι. Όχι. Και πάλι σε εσάς, πολυτεχνίτες. Το Β, για σύντομη αποδημία και επάνωδο. Για σύντομη αποδημία και επάνωδο, λέτε. Και είστε πάρα πολύ σωστοί. Και πήγατε πολύ καλά. Μπράβο. Αυξάνετε τη διαφορά από αζίνες. Για να δούμε βαθμολογία. Αυξήθηκαν όντως οι βαθμοί για τους πολυτεχνίτες, 68 και 32 οι αζίνες μας, όμως δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμη. Έχουμε ακόμη τρία μέρη παιχνιδιού. Έχουμε τρεις ενότητες. Έχουμε και μια καινούργια ενότητα που είδατε χθες πρώτη φορά, θα τη δείτε και σήμερα και θα την έχουμε συνέχεια γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Δωροθέτες και επιστροφή εδώ στο στούντιο για να δούμε τι θα γίνει. Θα καταφέρουν οι αζίνες να μπορέσουν να προσπεράσουν το σκόπελο των πολυτεχνητών. Θα δούμε σε λίγο.